Λοιπόν, Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Τόσο γνωστοί, γιατί περισσότερες Ελληνίδες δεύτερες στη σειρά έχουν το όνομα της Αγίας Ελένης, και τόσο άγνωστοι, γιατί τα περισσότερα από τη ζωή τους δεν τα γνωρίζουμε. Όπως παραδείγματος χάρη, έλεγα και πριν κάπου, ότι η Αγία Ελένη δεν ήταν νόμιμη σύζυγος του πατέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, του Κωνσταντίνου του Φλωρού, και την χώρισε για να πάρει τη Θεοδόρα την Αυγούστα και να κάνει διπλωματικές σχέσεις με τον πατέρα της που ήταν αυτοκράτορας και να γίνει και αυτός αυτοκράτορας. Αλλά θα τα εξηγήσουμε αυτά παρακάτω. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, φυσιολογικά, επειδή είχε και τον πατέρα του, τον Κωνσταντίο, τον Χλωρό, Χλωρός λεγόταν γιατί ήταν χτικιάρης που λέμε εμείς σήμερα, ήταν χλωμό το πρόσωπό του, δεν είχε χρώμα. Παρ' όλα αυτά ήξερε να αλλάζει τις γυναίκες να τα αποκάμιζε. Παρένθεση. Παρένθεση γιατί είναι κρίμα, τώρα να αφήσεις μία γυναίκα της τάξης της Αγίας Ελένης. Την οποία τίμησε όμως ο γιος της πάρα πολύ και την έφαλε πολύ ψηλά. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λοιπόν από μικρός ήταν σε μία πορεία στρατιωτική, έτσι. Γι' αυτό και ήταν χιλίαρχος του Ρωμαϊκού στρατού, έτσι. Ο οποίος μετά τον πατέρα του, μάλλον μετά από τον ίδιο, συγγνώμη, έγινε Βυζαντινός στρατός, έτσι. Τρεις πόλεις διεκδικούν σαν γενέτηρες, αλλά οι πιο ιστορικά έτσι ολοκληρωμένοι είναι η πόλη Νίς της Σερβίας, η σημερινή, που σημαίνει ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος μάλλον γεννήθηκε εκεί. Βέβαια, λένε έτσι και για το δρέπανο της Βυθινίας που γεννήθηκε η μητέρα του σίγουρα, ότι γεννήθηκε και αυτός εκεί, όπως και λένε ότι γεννήθηκε και στην Ταρσό της Κιλικίας. Από πού θυμόμαστε την Ταρσό? Τον Απόστολο Παύλο. Λοιπόν, η Αγία Ελένη δεν είχε βασιλική καταγωγή, το λέω γιατί αυτές τις μέρες παρακολουθείτε όλο κάτι σχετικά πράγματα. Ναι. Αλλά ήταν η κόρη ενός πανδοχέα από το δρέπανο της Βυθινίας, ένα μικρό μέρος, ένα μικρό χωριό. Τέλος πάντων, ο Κωνσταντίνος βρίσκεται στην αυλή του Διοκλητιανού, το θυμάστε αυτό το όνομα το κακό, που ήταν διώκτης του χριστιανισμού, έτσι, ως χιλίαρχος, δηλαδή ως διοικητής χιλίων ανδρών, κάποια στιγμή σε νεαρή ηλικία, έτσι. Ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός παρετούνται και μετά ως αντικαταστάτης του ενός από αυτών έρχεται ο πατέρας του Αγίου Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντίνος ο Φλωρός, ο οποίος γίνεται αυτοκράτορας του ενός μέρους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έτσι. Κάτι στο οποίο όμως δεν συμφώνησε ο έτερος αυτοκράτορας που ενέλαβε τη θέση του παρετηθέντος από τους δύο, ο Γαλέριος, και είχανε μπλεξίματα. Ο Γαλέριος ήταν στην Ανατολή αυτοκράτορας, δηλαδή από την Ελλάδα και μετά, και ο πατέρας του Αγίου Κωνσταντίνου ήταν στη Δύση αυτοκράτορας, έτσι. Πεθαίνει γρήγορα, με το 306, και κατευθείαν, όπως τα πράγματα είχαν δρομολογηθεί, γίνεται αυτοκράτορας της Δύσεως ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο δικός μας Μέγας Κωνσταντίνος, γιατί πραγματικά ήταν μέγας, παρόλο τις ανοησίες που ακούτε στον εκκλησιαστικό χώρο, ότι αυτό και ήταν δολοφόνος και έδωσε εντολή και σφάχτηκαν άνθρωποι και τα λοιπά. Δεν μπορεί να καταλάβει το απλό μυαλό τη θέση του Αγίου Κωνσταντίνου, έτσι. Και γιατί έκανε όσα έκανε, όχι ότι δεν έκανε λάθη, παραδείγματος χάρη, σας αναφέρω ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος τα έβαλε με τον Μέγα Αθανάσιο κάποια στιγμή, από μπέρδεμα. Και φαντάζεστε μετά που πήγαν και πάνω εκεί και οι δύο στη θέση που είχαν, πόσο θα μετενόησαν. Αν και νομίζω ότι μετενόησαν και εν ζωή. Δύο Άγιοι μαλώναν δηλαδή. Έτσι. Δεν είναι παράξενο αυτό, άνθρωποι είμαστε. Εδώ μαλώνουμε εμείς.
Λοιπόν, πεθαίνει και ο Μαξιμιανός και ο γιος του ο Μαξέντιος έρχεται σε σύγκρουση με τον Κωνσταντίνο για να χωρίσουν τα χωράφια, γιατί δύο άνθρωποι τώρα, καταλαβαίνετε, σε αυτή τη φάση, σε ολόκληρο τον κόσμο δεν μπορούσαν να χωρέσουν, έτσι. Γιατί μιλάμε τότε για όλο τον γνωστό κόσμο. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν, δεν ξέρω αν θυμάστε, όλη η Μεσόγειος θάλασσα, γύρω-γύρω, όλο αυτό το τεράστιο πράγμα και στα βάθη της Ανατολής, Αραβία, μέχρι την Ινδία δηλαδή, το απεριόριστο. Τέλος πάντων, ο Μαξέντιος υπερτερούσε στρατιωτικά, γιατί είχε πολύ στρατό, όπως και να το κάνουμε, η Ανατολή είχε μεγαλύτερη βαρύτητα, και ο Κωνσταντίνος προσπαθούσε να βρει μια λύση, τι θα κάνουμε, πώς θα κάνουμε, για να τα φέρουμε βόλτα, έτσι, διότι ήταν και ο στρατός του κουρασμένος από νωρίτερες διενέξεις με εχθρούς, αλλά και ενδεχομένως ο σκοπός ήταν αλλιώς, γιατί λέγεται ότι ο Κωνσταντίνος ήταν ένας δίκαιος και ολοκληρωμένος άνθρωπος, έτσι. Ο Ευσέβιος που γράφει την ιστορία του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας φυσικά κτλ. Αναφέρει ότι ήθελε να προσευχηθεί ο Μέγας Κωνσταντίνος, αλλά δεν ήξερε πού. Έψαχνε να βρει πού προσευχόταν ο πατέρας του σε κάτι θεούς. Πού προσευχόταν οι θείοι του σε κάτι από εδώ από εκεί κτλ. Και δεν τον άρεσε αυτό. Έψαχνε πού να προσευχηθεί. Έτσι. Πού ήταν το καλύτερο δηλαδή. Και φυσικά είχε δει ότι όλοι αυτοί οι συναυτοκράτορες του υπαλλοί κτλ. Κτλ. Δεν είχαν κάποια άκρη. Προσευχόταν για να προσεύχονται. Αυτός όμως δεν ήθελε να προσεύχεται για να προσεύχεται, ήθελε να προσεύχεται στον αληθινό Θεό. Και εκεί ακριβώς, όπως θυμάστε, έτσι, μάλλον πριν από όλο αυτό, σήκωνε λέει το δεξί του χέρι και προσευχόταν στο Θεό που δεν ήξερε να τον βρει. Έτσι. Και εκεί σε αυτή τη φάση, μέρα μεσημέρι, πάνω στον ουρανό, τότε δεν υπήρχαν τα ολογράμματα να πατήσει ένα προβολέα και να σε δείξει τον ουρανό ότι ήθελες, εμφανίζεται το σημείο που τώρα εμείς το ξέρουμε πολύ ξεκάθαρα, εν τούτο νίκα, ο σταυρός του Χριστού δηλαδή. Σαν να του έλεγε ότι με αυτό θα νικήσεις. Γι' αυτό και σώζεται ακόμα ο σταυρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου που έφτιαξε αμέσως μετά, που είναι πράγματι ένα θαύμα τεχνικής, είναι αυτός που στις σακούλες του έχει κάτι στρόγγυλα, αν το δείτε πουθενά, είναι ανισοσκελής έτσι, κανονικά όπως είναι, και στις σακούλες του έχει κάτι στρόγγυλες παραστάσεις. Όπου το δείτε να ξέρετε ότι είναι ο σταυρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου που σώζεται. Ναι, και ανέφερα αυτό το πράγμα, σώζονται πολλά λείψανα του Αγίου Κωνσταντίνου και στη Μονή Κωνσταμονή του Στάγιον Όρος, που είναι η ομοπλάτη του ημία, έτσι, αλλά και σε άλλα μέρη, έτσι, αυτός που βάλαμε στο ημερολόγιο μας, ναι. Αυτός είναι ο σταυρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η έλεγα, είναι η ομοπλάτη του λοιπόν στο Άγιον Όρος και τα λοιπά, και υπάρχουν και στην Κύπρο και στη Ρωσία λείψανα του Αγίου Κωνσταντίνου. Λοιπόν, συγκρατημένος ο Κωνσταντίνος δεν είναι σαν τον άλλον που και σαν τους άλλους αυτοκράτορες γενικότερα που το μυαλό ήταν να ρημάξουν μόνο, έτσι, να φτιάξουν και να δείξουν. Και φυσικά αυτό τον έκανε και συνετό αυτοκράτορα. Έχοντας λοιπόν τη σημαία, το σταυρό ως σημαία, προελάβει και φυσικά δεν τον ενδιαφέρει να κατακτήσει μόνο εδάφη, αλλά τον ενδιαφέρουν οι χριστιανοί όπου και να πήγαινε, να τους προσέξει, κάτι το οποίο πολύ εύκολα θα οδηγήσει, πολύ γρήγορα, στο διάταγμα των Μεδιολάνων, στη συμφωνία της Ανεξαρτησίας, που ήταν πολύ νωρίς έγινε αυτό, δηλαδή γύρω στα 313, έτσι ώστε τι, να διασφαλιστεί ότι κάθε άνθρωπος στην αυτοκρατορία θα πίστευε αυτό που ήθελε και φυσικά αυτό το έκανε ο Κωνσταντίνος για τους χριστιανούς, γιατί οι χριστιανοί διώκονταν τότε, δεν διώκονταν κανένας άλλος, οπότε τους διαφύλαξε με αυτό το πράγμα. Ενδιαφέρθηκε για όλες τις εκκλησίες λοιπόν και όπου ήταν φτωχές να τις βοηθήσει. Και φυσικά, όταν γίνει το γάμος της αδερφής του της Κωνσταντίας με τον άλλο αυτοκράτορα, από την άλλη μεριά για να έχουμε καλό παρεδώσει, εκεί πάνω τον βάζει να συμφωνήσει και να ψηφιστεί μετά, να διαταχθεί η ένεξη θρησκεία
μετά αμέσως από το γάμο της αδερφής του με το Λυκίνιο τον από εκεί μεριά θα λέγαμε αυτοκράτορα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος αντιμετωπίζει την πρώτη στιγμή εκείνον τον τύπο με τα όμορφα ξανθά μαλλιά, τον Άριο, ο οποίος συγκρούεται με τον Μέγα Θανάσιο, ο οποίος ήταν πατριάρχης Αλεξανδρίας, γιατί εκεί ήταν ο Άριος, και φυσικά σε πρώτη φάση, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, καταρακώνεται όντως επικεφαλής του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δηλαδή προείδρυψε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ο Μέγας Κωνσταντίνος, έτσι, ο οποίος ήταν δίκαιος, αλλά αναγκάστηκε να τιμωρήσει και τον Άγιο Νικόλο, θυμάστε, που ήταν λίγο ζωηρός, για να μην εκτεθεί μπροστά στη Σύνοδο, καταλάβατε, θα λέγανε μερικοί, ο, τι τον καλύπτει τώρα αυτόν που δίνει ξύλο στον κόσμο, ας πούμε. Αλλά και με θαυματολογικό τρόπο κατάλαβε, γιατί είδε στο όνειρο μετά και έγινε και θαύμα στον Άγιο Νικόλο, ότι έκανε λάθος. Έτσι με τον ίδιο τρόπο, ενώ είχε πνευματικό σύμβολο τον επίσκοπο Κορδούης Όσιο, Όσιος ήταν το όνομά του, δεν ήταν Όσιος, αν και πρέπει να ήταν Άγιος μετά, αλλά λεγόταν Όσιος το όνομά του. Καμιά φορά οι πόντοι διατηρούν το όνομα Οσία και τα λοιπά και Όσιος από δει. Ναι. Τέλος πάντων, παρόλο που είχε σύμβουλο, κάπου εδώ εκεί μπερδεύεται και αφού στην πρώτη φάση καταδικάζει το Άριος, σε δεύτερη φάση αρχίζει να κυνηγάει τον Μέγα Θανάσιο για αιτίες δεύτερης σημασίας για το θέμα αυτό, με τον αριανισμό. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο βλέπετε την εικόνα της, έτσι είναι στο κέντρο ο Μέγας Κωνσταντίνος και δεξιά είναι οι επίσκοποι, δεξιά και αριστερά 318 πατέρες, θεοφόροι, και μέσα ήταν και αυτός χωρίς να το ξέρει όμως, γιατί ενώ δεν ήταν χριστιανός ακόμα, σκεφτότανε χριστιανικά, έτσι. Και ο τρόπος του και η σύνεσή του ήταν σχεδόν να βάζει πάνω απ' όλα τον Χριστό, ενώ ακόμα δεν τον είχε καλογνωρίσει, καταλάβατε. Τέλος πάντων, ο Ευσέβιος περιγράφει τη σύνοδο πώς ήταν αυτή, αλλά και περιγράφει ότι παρόλο που, όπως σας είπα, έστειλε διατάγματα στην αρχή ο Μέγας Κωνσταντίνος στην Αίγυπτο, σε όλη την Αφρική, να διακόψετε κάθε επικοινωνία με τον Άριο, μετά αυτός του πήγε κάτι ομολογίες ψεύτικες, ότι ξέρεις κάτι τεχνικούς θεολογικούς όρους που δεν τους ήξερε αυτός, και άρχισε να κυνηγάει τον Μέγα Θανάσιο, τον οποίο βέβαια, προσέξτε, γιατί ήταν δίκαιος, καταλάβατε, ενώ οι άλλοι θέλαν να τον καθαιρέσουν, αυτός είπε όχι, θα τον εξορίσουμε μόνο, και όχι μόνο δεν θα καθαιρεθεί, αλλά θα παραμείνει και στο θρόνο του, θα είναι δηλαδή εξόριστος πατριάρχης Αλεξανδρίας. Και όπως και έτσι έγινε, δεν τόλμησε κανείς να πάρει τη θέση του, γιατί ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος από πίσω. Δηλαδή δεν ήταν, βλέπετε, ήταν δίκαιος. Θα τον τιμωρήσουμε, λέει, για αυτό που νόμιζε, με έναν τρόπο μόνο, όχι με δύο. Έτσι. Γι' αυτό τέλος πάντων, σε δύο χρόνια αμέσως μετά τη Σύνοδο, αλλάζουν τα πράγματα, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, και τελικά γίνεται ένας χαμός εκεί, έως ότου καταδικάζεται και ο Μέγας Αθανάσιος, όπως σας είπα, αλλά πάει να τον βρει μετά, έχουμε άλλη μια συνάντηση Αγίων, να του εξηγήσει τι συμβαίνει, έτσι, και αφού κατάλαβε ο Μέγας Κωνσταντίνος, να ανατραπούν και πάλι τα πράγματα και να έρθουν στην σειρά τους, αφού πρώτα τον είχε εξορίσει στη Γαλλία, τον Μέγα Θανάσιο, αλλά όπως λέμε, έτσι, τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να κρυφτεί, όσο αδικία και αν επιτελεστεί εις βάρος του. Τέλος πάντων, το 337, δηλαδή 12 χρόνια μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Μέγας Κωνσταντίνος αρρωσταίνει και βλέπει τον εαυτό του, δεν ήταν πολύ μεγάλος, βλέπει τον εαυτό του να έχει μυρωδιά θανάτου, θα λέγαμε εμείς τώρα, να μυρίζει θάνατο. Τέλος πάντων, κατέφυγε σε κάτι αιματικά λουτρά, λέει ο Ευσέβιος Καισαρίας, που γράφει την ιστορία, ιστορικός της Εκκλησίας, πολύ σημαντικός, ο Ευσέβιος Επίσκοπος Καισαρίας,
πήγε στην πόλη της μάνας του, ξέχασα να σας πω ότι, μάλλον θα τα πούμε στην Αγία Ελένη μετά, ότι ακόμα και πόλη είχε κάνει στο όνομα της μάνας του, την Ελενόπολη της Βυθινίας. Εκεί είχε γεματικά λουτρά, ας πούμε, πήγαινε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, έκανε προσευχές, έκανε λιτανίες στο Θεό για την υγεία του κτλ. Αλλά, παρόλα αυτά, καταλαβαίνει ότι δεν είναι θέμα υγείας πλέον, αλλά είναι θέμα τέλους. Γι' αυτό και βαφτίζεται, έτσι. Αυτά γίνουν όλα πολύ γρήγορα, δηλαδή, να φανταστείτε τον Απρίλιο του 1937 αρρωσταίνει και μέχρι την Πεντηκοστή του 1937 βαφτίζεται κιόλας, δηλαδή σε δύο μήνες μέσα, έτσι. Έγιναν όλα αυτά. Και μέχρι να πεθάνει, που μπορεί να πέθανε και στο τέλος 1937, αλλά όχι παραπάνω, παραμένει χωρίς να φορέσει ξανά, λέει, αυτοκρατορικά ενδύματα, με το χιτώνα του βαπτίσματος, όσο κράτησε, φανταστείτε, 1, 2, 3, 5 μήνες, που λέμε εμείς τώρα να τα πλύνουμε τα μωρά, να τα ξελαδώσουμε, να μην ζεσταθούν και να μην κάνουν αυτά, μέχρι το τέλος της ζωής του, το οποίο επήλθε το 1937, έτσι. Αφού πρώτα ζήτησε το έλεος του Θεού, μίλησε με τους επισκόπους να προσέχουν την Εκκλησία, προσέξτε, δηλαδή βλέπουμε τώρα, ας πούμε, τον Μέγα Κωνσταντίνο σαν πατέρα των επισκόπων, από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και μετά, να προστατεύει την Εκκλησία, δηλαδή, προσέξτε, και φυσικά πάντα να υπολογίζει στα μηνύματα του Θεού, γιατί σας είπα, ναι, με φυλακίζει τον Άγιο Νικόλαο, αλλά μόνος γίνεται το θαύμα, το βγάζει έξω. Δεν ήταν κακός. Κυνηγάει τον Μέγα Θανάση, αλλά μόλις αντιλαμβάνεται τι έγινε, και δεν τον τιμωρεί εντελώς, τον αφήνει μία ελπίδα. Και φυσικά όλα αυτά τον αναδεικνύει, γιατί πήρε πάρα πολύ μεγάλες αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη, λένε μερικοί, πώς είναι Άγιος ο Κωνσταντίνος, αφού εκείνο το άλλο, αφού βαφτίστηκε στο τέλος της ζωής του. Δηλαδή μιλάνε οι άνθρωποι σύμφωνα με αυτά που ξέρουν. Δεν είναι έτσι όμως. Ο Μέγας Κωνσταντίνος μια απόφαση έπαιρνε και έσωσε εκατομμύρια ανθρώπους, έτσι. Όπως σαν ένοιξη θρησκείας, ας πούμε. Θα μου πείτε, ήταν καλό να σταματήσουν τα μαρτύρια των χριστιανών. Δηλαδή, από πνευματικής απόψης, η Εκκλησία ήταν πολύ δυνατή με το αίμα των μαρτύρων. Αλλά ίσως ήρθε η ώρα να δοκιμαστούμε αλλιώς, να το δούμε αλλιώς. Εκείνος καλό το έκανε, δεν το έκανε για κακό. Ούτε ευθυνόταν ο Μέγας Κωνσταντίνος για το αργότερο, ότι οι άνθρωποι πήγαιναν κοντά στην Εκκλησία επειδή ήθελαν να λάβουν αξιώματα και θέσεις μετά. Έτσι, δεν έφταιγε γι' αυτό. Εκείνος έκανε αυτό που έπρεπε. Είναι κάτι σαν το άλλο που λέμε, ότι οι αγωνιστές του 21 πολέμησαν και ελευθέρωσαν την πατρίδα. Αλλά πού να φανταστούν μετά ότι θα έρθουν οι φάση φούχτεν αυτοί εκεί πέρα, που μια ζωή οι βαβαροί κυνηγούν όλο τον κόσμο και θα τα κάνουν όλα σαν τα μούτρα τους. Δεν μπορεί να το φανταστεί ο Κολοκοτρώνης αυτό, ούτε ο Μακρυγιάννης, ούτε ο Καραϊσκάκης, έτσι. Αυτοί ήταν αγνοί αγωνιστές. Έτσι και ο Μέγας Κωνσταντίνος. Τέλος πάντων, ο Ευσέβιος λοιπόν λέει ότι υπήρχε μεγάλη λύπη, εντάξει, λογικό είναι, και θυμάστε εκείνη την εποχή, το είχαμε ξαναπεί σε άλλους βίους Αγίων, είχε γίνει ο ναός των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη για να μπουν τα λείψανα των Αποστόλων όλων μέσα, και όπως και τα ψάξαν και τα βρήκαν και τα φέραν, εκεί, σε εκείνη τον ναό, βάζουν και τον Άγιο Κωνσταντίνο, όταν πεθαίνει, ως εις Απόστολο, έτσι, διότι προσέξτε, όπως οι Απόστολοι με το κήρυγμά τους φώτισαν όλο τον κόσμο, αυτός με τις αποφάσεις του που πήρε και που διατάχθηκαν σε όλη την Οικουμένη στην ουσία, γιατί ήταν αυτοκράτορας. Έτσι, έσωσε τον χριστιανισμό υπό την έννοια την ανθρώπινη, έτσι, το πώς έπρεπε οι άνθρωποι να ζήσουν κοντά στον Θεό. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιες, έτσι, για να τα λέμε και αυτά, διακοροποίησεις ως προς το πώς έγιναν τα πράγματα, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα ιστορικό θέμα. Εμείς ξέρουμε τον κορμό, ότι είναι αυτός, δηλαδή, ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν Μέγας, γιατί πήρε μεγάλες αποφάσεις, έτσι. Γι' αυτό ονομάστηκε Μέγας. Δεν ονομάστηκε Μέγας από την ιστορία, αλλά από την Εκκλησία. Ενώ ο Ηρώδης και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος εκεί πέρα, ονομάστηκαν από την ιστορία. Έτσι, με αυτή την έννοια μπορεί να ονομαστεί και ο Στάλιν μεγάλος και ο Χίτλερ. Καμία σχέση.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος ονομάστηκε από την Εκκλησία Μέγας και Άγιος και εις Απόστολος φυσικά και οπωσδήποτε τα παραμύθια τα οποία κατά καιρούς ακούμε είναι γιατί μερικοί αρέσκονται στα παραμύθια και θέλουν και το παραμύθι τους και όχι την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς ο άνθρωπος που συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στην οποία καταρρίφθηκαν οι αιρέσεις και αποφασίστηκαν τα πρώτα 7 άρθρα του Συμβούλου της Πίστεως να μην είναι Άγιος, έτσι, να μην είναι Θεοφόρος, να μην είναι αυτός ο οποίος βλέπει μακριά υπό το φωτισμό του Θεού, όχι από μια διόραση, αν θέλετε, πολιτική. Όχι ότι δεν την είχε, αλλά αυτό που τον οδηγούσε ήταν το εν τούτο νίκα. Και καλή ώρα, μια που λέγαμε και χθες εμείς, ότι στον πνευματικό αγώνα θα πηγαίνετε με το σταυρό μπροστά, έτσι. Για να πάμε ψηλά. Μπορεί μπροστά να μην πάμε κοσμικά, δηλαδή μην κερδίσουμε λεφτά και εξουσίες με το σταυρό, αλλά θα πάμε σίγουρα ψηλά. Έτσι πήγε και ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος όσο πρόλαβε στο τέλος της ζωής του, σας είπα, είναι μεγάλη υπόθεση. Προσέξτε, έτσι. Ένας αυτοκράτορας να κάθεται 1, 2 και 5 μήνες με ένα λευκό χιτόνα, καταλάβατε, δεν είναι κάτι απλό. Άμα το κάνω εγώ, μπορεί να μην δώσει σημασία και κανένας. Αλλά ήταν τιμώντο οι αυτοκράτορες σαν θεοί τότε, πριν τα αλλάξει ο Μέγας Κωνσταντίνος αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή οι κινήσεις ανάλογα και αναλογικά πάντοτε κρίνονται ο καθενός. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την Αγία Ελένη, η οποία όπως σας είπα γεννήθηκε το 247 σε εκείνο το χωριό το Δρέπανο της Βυθινίας, ήτανε, λέει η ιστορία, νόμιμη μεν, αλλά παλακίδα του Κωνσταντίνου του Χλωρού, δηλαδή όχι αυτό που θα λέγαμε η επίσημη σύζυγός του. Αντιθέτως, αφού γέννησε τον γιο του, έτσι, αυτό δεν το είπαμε στην αρχή, ο Μέγας Κωνσταντίνος γεννήθηκε μεταξύ των ετών 272-288, γι' αυτό λέμε πέθανε νέος, δηλαδή βαριά-βαριά ή πέθανε 60 χρονών ή 50, πολύ νέος. Μεταξύ των ετών εκείνων λοιπόν γεννάει το Μέγα Κωνσταντίνο και 5 χρόνια αργότερα την απομακρύνει ο σύζυγός της για να παντρευτεί τη Θεοδώρα που ήταν θετή κόρη του Μαξιμιανού, για να έχουμε, καλό ερώτημα που λέει το αυτό, άλλοι ενώνουν τα λεφτά τους και άλλοι ενώνουν τις εξουσίες τους από τότε και για πολύ καιρό συνεχίστηκε αυτό και συνεχίζεται ακόμα σύμφωνα με τον Γκουμπαρά. Έτσι. Τότε που έγινε αυτό ήταν 4 αυτοκράτορες στην αυτοκρατορία και μεταξύ τους παντρεύονταν ελπίζοντας ότι κάποτε ένας από τους απογόνους θα γίνει αυτοκράτορας, όπως τελικά έγινε ποιος, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Μόνο κράτορας, Προσέξτε πώς γίνεται. Οι άλλοι με τις ραδιοργίες τους εκείνο το άλλο να φτιάξουν να δείξουν, τελικά έγινε ο καλός μονοκράτορας. Αυτός που δεν το είχε κάνει στο μυαλό του. Λοιπόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος τιμούσε τη μητέρα του τόσο πολύ που την ονόμασε Αυγούστα αργότερα, αφού πέθανε ο άλλος. Αυγούστα δηλαδή βασίλισσα, έτσι. Και φυσικά παντού βλέπετε η Εκκλησία να τους έχει μαζί. Δίπλα στον Τίμιο Σταυρό, τον οποίο μετά από πολλή φασαρία η Αγία Ελένη από πίεση, από έξοδα, από τον βρήκε με δικές της ενέργειες, όπως ξέρετε την ιστορία του Τιμίου Σταυρού, στα Ιεροσόλυμα και μετά από την επέμβαση που είχαν κάνει οι Πέρσες σε όλο αυτό. Βέβαια ξέρουμε εμείς ότι ο Σταυρός χάθηκε και βρέθηκε πολλές φορές, αλλά την πρώτη φορά που βρέθηκε, δηλαδή που τον είχαν πετάξει οι Εβραίοι, τον βρήκε μετά η Αγία Ελένη, έτσι, από τότε ακόμα. Λοιπόν, το θαύμα το θυμάστε, έτσι, πώς βρήκε τον Τίμιο Σταυρό η Αγία Ελένη, δηλαδή βάλανε νεκρό πάνω σε 3 σταυρούς που βρήκανε και τελικά αναστήθηκε όταν ακούμπησε πάνω στο Σταυρό του Χριστού. Ενώ στους άλλους δεν κουνήθηκε καθόλου. Έτσι βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός. Και φυσικά σε ένα μέρος που είχαν φυτρώσει
ο σημερινός βασιλικός το φυτό αυτό, το οποίο ονομάστηκε βασιλικός από τη βασίλισσα. Από αυτό και μόνο ιστορικά βλέπουμε ότι η Αγία Ελένη ήταν βασίλισσα. Έτσι. Γιατί ο γιος της την ανέδειξε. Τέλος πάντων, σε ηλικία 80 ετών πεθαίνει, 10 χρόνια πριν τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, περίπου, ναι, και αναφέρεται ότι είχε προαισθανθεί το θάνατό της και πριν φύγει, τακτοποίησε όλες τις υποθέσεις της, τις ανθρώπινες, και φυσικά αφού του έφυγε, ο γιος της, πριν από αυτόν δηλαδή, πήρε και την ενταφίασε στον ναό των 12 Αποστόλων, γιατί τελικά της δόθηκε και αυτηνής ο τίτλος της Αποστόλου. Και δικαίως, διότι κοιτάξτε να δείτε, αυτή έκανε τόσο αγώνα για να βρεθεί ο Σταυρός. Μικρό πράγμα ήταν, να βρεθεί ο Σταυρός του Χριστού. Ναι, ήταν. Έτσι. Τέλος πάντων, από τότε τιμώνται πάρα πολύ ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, και ένα από τα χαρακτηριστικά που σας είπα είναι ότι δεύτερο όνομα γυναικείο στην Ελλάδα είναι το Ελένη, μετά το Μαρία, και νομίζω και το Κωνσταντίνος δεν χάνεται, δηλαδή δεν υπολείπεται πολύ, πρέπει να είναι πέμπτο, έκτο δηλαδή, αλλά είναι από τα ονόματα που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Έτσι, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν, από τους περισσότερους ανθρώπους έχουν όνομα Κωνσταντίνος και Ελένη. Δηλαδή είναι δημοφιλής η Άγια από τότε, από το Βυζάντιο, καλλιεργήθηκε αυτό γιατί αποτελούσαν σύμβολα, έτσι, της ανεξιθρησκείας αφενός και της Ιεραποστολής, γιατί και οι δύο, αυτό που λέγαμε και προχθές, κάναν το καλό που τους περνούσε από το χέρι τους, καταλάβατε. Θα μπορούσε να πει ο Μέγος Κωνσταντίνος, έλα με ρε τώρα, άσε, δεν κάνω κακό, αλλά γιατί να το κάνω αυτό, άσε, τους χριστιανούς θα τα βρουν μόνοι τους. Όχι, ήταν πρώτος στα ζητήματα της Εκκλησίας. Έτσι. Και η Αγία Ελένη θα μπορούσε να πει, πού να μπλέξω εγώ μια άσημη γυναίκα από το δρέπανο της Βυθινίας, η κόρη ενός ξενοδόχου, και φανταστείτε ότι δεν έγινε βασίλισσα μόνη της, αλλά την έδειξε ο γιος της, έτσι. Έχει Θεός. Αφενός βλέπουμε ότι οι αδικημένοι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο δεν αδικούνται ποτέ τελικά, και αφετέρου βλέπουμε ότι ένα σημείο της αγιότητος λοιπόν είναι αυτό. Όχι μόνο να μην κάνεις κακό, αλλά να κάνεις το καλό το οποίο περνάει από το χέρι σου. Έτσι. Ωραία, καιροί να είστε, να τους έχουμε βοηθούς και να μας δίνουν σταθερότητα, γιατί και το όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου σημαίνει σταθερός. Έτσι. Καλή συνέχεια.